μου ανακοίνωσε, έμαθα από το κανάλι, ότι θα είστε στην κριτική επιτροπή του X-Factor, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε ναι σε αυτή τη θέση? Τα πρόσωπα. Ουσιαστικά, επειδή με πήρε ο Τζόνι Καλημέρης και μίλησα και με την Άλκη στη Μαραγκουδάκη, έτσι όπως μου το τοποθέτησαν, μου άρεσε. Μου είπαν: Μιχάλη, πάμε, θα κάνουμε κάτι καλό κτλ. Αισθάνθηκα, ας πούμε, σίγουρος, safe που λέμε. Τραγουδιστές υπάρχουν. Το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έλλειψη από γυναικείες φωνές. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι, ας πούμε, δεν έχει καλή φωνή ή δεν ξέρει αυτό που κάνει η Δέσποινα Ιβάνδη, που θα την έχουμε και παρουσιάσει. Σωστά. Από αυτά που λέτε, λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα θέλατε το επόμενο X Factor, το επόμενο ταλέντο, να είναι γυναίκα. Ο νικητής είναι κίτρινο που θα βγει. Αν θέλουμε να το δούμε έτσι εθνικά και πατριωτικά, θα είναι καλό να βγουν γυναίκες. Για να πείτε ναι στο X Factor, ρωτήσατε ποια θα είναι και τα υπόλοιπα μέλη της Κριτικής Επιτροπής? Όχι, μου το είπανε. Ο Χρήστος Μάστορας είναι αυτό που λέμε νέα γενιά με πολύ καλή φωνή. Ναι, είναι θετικό. Γιατί το να έχεις τραγουδιστή μέσα ή και τραγουδιστές μέσα στην Επιτροπή είναι καλό. Γιατί ξέρουν τους μηχανισμούς, ξέρουν πώς λειτουργεί το παιδί, με τι track μπορεί να έρθει. Έτσι. Ο Θεοφάνος βεβαίως, συνθέτης κτλ. Και έμπειρος σε αυτό. Ο μόνο άπειρος είμαι εγώ. Γιατί κάτι μου λέω όμως ότι θα είσαι το πιο αυστηρός? Απ' τη μορφή. Μπορεί. Δεν είναι έτσι. Θέλω να σας πάω λίγο στο κομμάτι της φετινής Eurovision. Έχετε ακούσει το τραγούδι της Ελλάδας με εκπρόσωπο την Κατερίνα Ντούσκα? Όχι. Θα δεν ήθελα. Έχει τύχει. Δεν είναι πολύ ιδιαίτερη η φωνή της. Τάμτα με την Κύπρο, ναι, το replay. Την Τάμτα την άκουσα. Εμένα μου αρέσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι στη Eurovision. Μπορεί να κάνει, ευχόμαστε να κάνει, γιατί όχι. Αλλά αυτού του τύπου τα τραγούδια είναι όντως πολύ trendy και πολύ της μόδας στο ραδιόφωνο. Η Eurovision είναι ένα άλλο πράγμα. Mm-hmm. Είναι πιο pop ακόμα, παίζουν και άλλα ρόλο. Πέρα από το πώς ψηφίζει ο κάθε λαός και οι ακροατές. Μετράει η σκηνική παρουσία. Ναι, μετράει.